Αρχέ, αφού αξιολογήσαν τεκμήρια, οδηγήθηκαν στα ίχνη και δεύτερου προσώπου για το οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίε, πρόκειται επίση για Σύριο, ο οποίο φέρεται να παρέχει βοήθεια στον 32 χρονο ομοεθνή του μετά την διάπραξη του διαφαινούμενου εγκλήματο. Την ίδια ώρα, πληροφορίε αναφέρουν ότι οι διοκτικέ αρχέ έχουν στα χέρια του βίντεο από την παρουσία των δύο γυναικών στο εξοχικό. Μάλιστα, όπω πληροφορούμαστε, μετά από εξετάσει διαπιστώθηκε πω οι δύο γυναίκε δεν εγκατελείψαν την Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε νόμιμο σημείο εισόδου ή εξόδου ενώ τα δαξιδιωτικά του έγγραφα εντοπίστηκαν στο χώρο διαμονή του. Όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του συνάδελφου Στέγιου Χαραλάμπου, οι έρευνε στην περιοχή είναι σαρωτικέ, Μιχάλη, mm -hmm. και οι αρχέ προχώρησαν σε χαρτογράφηση τη περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί σε ποια σημεία μπορούσε να έχει πρόσβαση ο σκαφία, ενώ οι έρευνε θα ναι. συνεχιστούν στην περιοχή και αύριο. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν εξελίξει τι επόμενε ημέρε, ε. Δημήτρη. Θα τι παρακολουθούμε, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα, συνεχίζουμε με το θέμα τη πανδημία σε 7 ευρώ.